πράγματα για τα οποία παλιότερα επίδοτο βίαιες λύσεις, τώρα αρχίζουν και πηγαίνουν προβληματισμό. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτά που γίνανε πριν 17 χρόνια δεν τα έκανε ο ελληνικός λαός, τα έκανε μια κυβέρνηση. Αυτά λέω τα οποία γίνανε εις βάρος του Τσαλάν πριν 17 χρόνια δεν τα έκανε ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός είχε μείνει για μία εβδομάδα περίπου άναυδος, πικραμένος και απογοητευμένος. Θα έκανε μία κυβέρνηση. Ωστόσο τα πράγματα αλλάζουν. Ακόμα και οι Αμερικανοί σήμερα μπορεί να είναι αλληλέγγυοι στην προσπάθεια των Κούρδων. Είναι πολύ κοντύτερα και η ίδρυση κουρδικού κράτους. Αλλάζουν οι εποχές. Βέβαια και ο Τσαλάν είναι 17 χρόνια μεγαλύτερος. Ο άνθρωπος απομονώθηκε, έδωσε τη ζωή του. Οπωσδήποτε όλοι είμαστε στο πλευρό του. Γιατί θυσιάστηκε όχι μόνο για τη χώρα του, θυσιάστηκε για κάποιες αξίες. Επίσης, έχετε πικρία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται μια διαρκής μάχη για βελτίωση. Δεν είναι ακόμη τα πράγματα έτοιμα. Όταν συνέλαβαν κάποιοι την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήξεραν ότι είναι δρόμος με τροποδίων. Δεν είναι δρόμος με ροδοπέταλα. Και ακόμη, αλλά είναι ο μόνος δρόμος των αξιών τις οποίες επικαλείστε. Οι άλλοι δρόμοι είναι όλοι δρόμοι βίας. Αν το κόμμα μας η Ένωση κεντρώνει σταθερά υπέρ του ευρώ και της Ευρώπης, είναι όχι γιατί είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που είναι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γιατί είναι ο μόνος τρόπος να εξέλθουμε οριστικά κάποια εποχή από τη βία, από τους τρόπους χρήσης βίας και να μπούμε σε ειρηνικές διαδικασίες. Να ξέρετε εσείς οι Κούρδοι ότι δεν είμαστε απλά αλληλέγγυοι. Να μην ξεχνάτε ότι η σύλληψη του Ωτσαλάν μία εβδομάδα ολόκληρη είχε αφήσει αυτό το λαό τον ελληνικό άφωνο. Δεν ξέρω αν άλλος λαός έχει για μια εβδομάδα μείνει έτσι όταν θυσιάστηκε ένας άνθρωπος. Σας ευχαριστώ.